Σε καλησπερίζω, Μύρτο Πασχαλίδη, από τη Λεμεσό, από την Κύπρο και από την εκπομπή Τρένο Φάντασμα, από το κανάλι 6. Γεια σας. Ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα στο Μάνο το Ξηδού και θα θέλαμε να μας πεις έτσι δύο λόγια. Το γνώρισες, συνεργάστηκες μαζί του. Πώς προέγυψε καταρχάς η γνωριμία και εν συνεχεία η συνεργασία σας? Με τον Μάνο γνωριστήκαμε το 1993. Μόλις είχα βγάλει ένα δίσκο με τους Νεάρχους Παράπλους, ένα παραδοσιακό συγκρότημα στην Κρήτη, μετά τη συνεργασία μου με τους Χαΐνιδες, και έπαιζα σε ένα μαγαζάκι που δεν υπάρχει πια στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που λεγόταν Αυγό. Τραγουδούσα με την κιθάρα μου και ένα βράδυ μπήκαν μέσα δύο τύποι, ήρθαν και μου συστηθήκανε, μου είπε ο ένας είμαι ο Μπάμπης από τους Πιξλάξ, μου λέει ο άλλος είμαι ο Μάνος. Και κάποια στιγμή εγώ τραγουδούσα και μου λέει ο Μάνος, ας πω ρε Μάγκα, θες να σου κάνω ένα δίσκο? Λέω και εγώ μέσα μου, άλλος ένας που πουλάει φύγια για μεταξωτές κορδέλες, τώρα τι δίσκο? Λέω ναι, εντάξει. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα και ήπιαμε, ξέρω εγώ, τάπαμε λιγάκι, αλλά δεν είχα και πολύ μεγάλες προσδοκίες. Και μια εβδομάδα αργότερα με πήραν τηλέφωνο από το νομικό τμήμα της EMI να μου πούνε ότι έχει εγγυηθεί προσωπικά ο κύριος Μάνος Ξηδούς για μένα και να ανέβω να υπογράψω το συμβόλαιό μου. Αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ζωής μου και ασφαλώς το ξεκίνημα μιας ζωής και μιας μουσικής πορείας που κρατάει τώρα 18 χρόνια και την αρχή της την οφείλω στο Μάνο. Ωραία. Ένας άνθρωπος που βοηθούσε, εκτός από εσένα, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς άλλους νέους καλλιτέχνες. Γενικά ο Μάνος αγαπούσε πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους, τους νέους καλλιτέχνες. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πώς να σου πω, θυμάμαι πάρα πολλά παιδιά τα οποία πηγαίνανε στο Μάνο και τους βοηθούσε. Νομίζω είχε και ένα αίσθημα ότι το οφείλει αυτό, γιατί εκείνον δεν τον είχαν πολύ βοηθήσει όταν ήταν επιθετικάς. Και γούσταρε πάρα πολύ. Ήταν πολύ, δηλαδή δεν ήταν ότι τους βοηθούσε για να το πει. Βοηθούσε πάρα πολύ γιατί τους αγαπούσε πάρα πολύ. Ακριβώς. Και ως άνθρωπο πώς θα τον περιέγραφες? Ο Μάνος ήταν ένα πολύ γλυκό παιδί, ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Ήταν στο βάθος πολύ ρομαντικός. Ήταν σαν παλιός μάγκας Πειραιώτης, θα τον έλεγα, παρόλο που δεν ήταν από τον Πειραιά. Ήταν ένα παιδί με μπέσα. Ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, που έλεγε δεν ξέρω. Δηλαδή δεν τα ήξερε όλα. Όταν ήξερε κάτι το ήξερε. Όταν δεν ήξερε έλεγε δεν ξέρω. Δεν προσπαθούσε δηλαδή να σε πείσει ότι ξέρει ακόμα και αυτά που δεν ήξερε. Και γενικά ένας άνθρωπος πολύ γενναιόδωρος και της προσφοράς. Ναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που μιλάω για τον Μάνο σε παρελθόντα χρόνο. Θέλω να ακριβώς. Είναι αυτό το, επειδή είναι τόσο μέσα μας ακόμη, υπάρχει ένα μπέρδεμα του χρόνου, του ενεστώτα με τον αόριστο. Ναι. Και ήταν και πολύ, πάρα πολύ ταπεινός και σεμνός, παρά το ότι ήταν μεγάλος άνθρωπος ψυχικά από θέματα, σε ταλέντο. Ναι, ο Μάνος είχε κάτι το οποίο το έχουν όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Δεν έπαιρνε τον εαυτό του ποτέ στα σοβαρά. Έπαιρνε όμως πολύ στα σοβαρά την τέχνη του. Δηλαδή γούσταρε πολύ που το έκανε αυτό. Αλλά δεν έπαιρνε ποτέ στα σοβαρά τον εαυτό του. Δηλαδή δεν θεώρησε τον εαυτό του ούτε συνθέτη, ούτε τραγουδιστή, ούτε στιχουργό, παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλός και στα τρία. Ναι, ακριβώς, αφού δήλωνε πως δεν ήταν καν καταρτισμένος μουσικός. Ναι, δεν ήτανε. Όντως δεν ήταν καταρτισμένος μουσικός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που το κρύβουν. Ο ίδιος το έλεγε ευθαρσός ότι εγώ παιδιά τόσα ξέρω, τόσα γράφω. Το ζήτημα είναι ότι η συναισθηματική του ευφυΐα και η αγάπη του στα ωραία τραγούδια τον βοηθούσε αυτή την ανεπάρκεια που δεν ήταν σπουδαγμένος μουσικός, να πούμε, να την αντικαθιστά επάξια και να γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Mm-hmm. Δεν μου λες, Μύρτο, σε θέματα μουσικής είχατε καμιά φορά κοντραριστεί εισαγωγικά? Ναι, είχαμε τσακωθεί πάρα πολύ άσχημα ένα βράδυ
από το οποίο βράδυ προέκυψε μετά τα Blue Sun Ριασνιώτη. Είχαμε κάνει ένα φοβερό καυγά στο στούντιο, όταν γράφαμε τον πρώτο δίσκο. δεν βγάζαμε άκρη δηλαδή όλος με τον άλλον, με τίποτα εκείνη την ώρα. Και εγώ μετά του έγραψα τα Blue Sun Ριασνιώτη σαν ένα μικρό πείραγμα και τον έβαλα και το τραγούδισε, χωρίς να ξέρει ότι μιλάει για τον ίδιο. Γιατί τα blues δεν μιλάνε για μένα. Δηλαδή, παρόλο που είναι, μοιάζει να είναι αυτοβιογραφικό τραγούδι, ο σπουργίτης είναι ο Μάνος, δεν είμαι εγώ. Ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί το έδωσες αυτό το χαρακτηρισμό? Γιατί ήταν ένας υπότης της ερημιάς, ένας σπουργίτης, δηλαδή που πεις δεν μασάει. Τα σπουργίτια είναι τα πιο ανθεκτικά πουλιά της πόλης. Είναι οι πιο αλήτες. Αλλά είναι και τα πιο ευαίσθητα ταυτόχρονα. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, Μύρτο. Το έργο του Μάνου, πόσο σημαντικό φαντάζει για την τωρινή αλλά και για την επόμενη και για τις επόμενες γενιές? Κοίταξε, έτσι που ζούμε σε μια εποχή fast forward και zapping, δεν ξέρω τι θα επιζήσει από το έργο του Μάνου και από το έργο του καθενός μας. Το ζήτημα είναι αυτός ο σπόρος που έσπηρε ο Μάνος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν κάπου πρέπει να θυμούνται από πού ξεκίνησαν και να βοηθούν αυτούς που χρειάζεται και τους έχουν ανάγκη, είναι το αιτούμενο της σημερινής εποχής, δηλαδή η αληθινή αλληλεγγύη. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι ο Μάνος είναι φάρος. Τώρα το έργο του σε επίπεδο τραγουδιών, τι θα επιζήσει και τι δεν θα επιζήσει, είναι και μερικά γεγονότα που είναι συμπτωματικά. Εμείς που είμαστε φίλοι του και το θυμόμαστε και τραγουδάμε τραγούδια του. Μακάρι στις επόμενες γενιές να μεταφέρουμε ένα αίσθημα από το ποιος υπήρξε ο Μάνος Ξηδούς. Εσύ προσωπικά τι μαθήματα πήρες από αυτό? Εγώ το βασικό μάθημα που πήρα του Μάνο ήταν ότι η δουλειά μας θέλει υπομονή. Δηλαδή ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία να βιαστείς να γίνεις γνωστός. Σημασία έχει όταν έρθει η ώρα να κάνεις ταμείο να είσαι συν και όχι μείον. Και η ώρα που κάνουμε ταμείο εμείς, ξέρεις, δεν είναι μετά από κάθε δίσκο ή μετά από κάθε εργασία. Είναι λίγο πιο μετά. Δηλαδή το Μάνο νομίζω τον ένοιαζε στο τέλος της μέρας με έναν τρόπο και η στεροφημία του. Δεν τον ένοιαζε τόσο πολύ να γίνει φίρμα ή γνωστός, γιατί αν ήθελε να έχει γίνει φίρμα θα είχε γίνει. Πιο πολύ τον ένοιαζε να στηρίζει τους Pix Lux παρά να φαίνεται ότι είναι ένας από τους τρεις. Ναι, σίγουρα. Άλλωστε ο Μπάμπης και ο Φίλιππος είναι αυτοί που του χρωστάνε περισσότερα από όλους μας, έτσι. Γιατί όταν ανακατεύθηκε με το project των Pix Lux, επί της ουσίας δηλαδή, πέρα από το να δίνει κανένα τραγούδι που και που, προφανώς οι Pix Lux δεν θα είχαν την ίδια εξέλιξη που είχαν αν δεν είχε αναλάβει ο Μάνος να βάλει και πλάτη και το στήθος του μπροστά. Ωραία. Μύρτο, ουσιαστικά πάρα πολύ ουσιαστικά αυτό που μας έχεις πει. Να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε. Μύρτο, εγώ σας ευχαριστώ και να θυμάστε τους ανθρώπους που ήταν παρόντες και άνοιξαν δρόμο για τα τραγούδια που αγαπάμε. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Μύρτο Πασχαλίδη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σου.